Αυτό εδώ είναι το DJI Osmo Mobile 4, πλέον ονομάζεται OM4, DJI OM4 και είναι το τέταρτο προϊόν στη σειρά των handheld gimbals για smartphones που έχει η DJI. Είναι φτιαγμένη για να βάζεις το κινητό σου πάνω και να μπορείς να έχεις πιο σταθερό footage όταν τραβάς βίντεο, αυτή είναι η αρχική λογική. Όμως μέσα από το software που έχει για το τηλέφωνο, για Android και iOS, η DJI σου δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες ακόμα και όταν βγάζεις φωτογραφίες. Λοιπόν, μέσα στη συσκευασία τι παίρνεις, παίρνεις το ίδιο το gimbal και όπως μπορείτε να δείτε ήδη έχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Το γεγονός ότι δεν έχει εδώ πάνω την βάση για το τηλέφωνο. Παίρνεις αυτό εδώ πέρα το τριποδάκι, το οποίο πάει και μπαίνει εδώ κάτω και μετά πας και παίρνεις είτε αυτό εδώ, είτε αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, ένα μαγνητικό δαχτυλίδι, το οποίο εντάξει εγώ το έχω χαλάσει λιγάκι εδώ, αλλά έχει και άλλα αυτοκόλλητα μέσα αν θέλει να το αλλάξει, το οποίο ουσιαστικά είναι φτιαγμένο για να πάει να κολλήσει στη θήκη του τηλεφώνου ή αν δεν έχεις γυάλινο τηλέφωνο, έχεις πλαστικό τηλέφωνο, να κολλήσεις κατευθείαν πάνω στο τηλέφωνο. Και τι γίνεται με αυτό, το ίδιο συμβαίνει και με αυτό εδώ πέρα, το οποίο όμως είναι παραδοσιακό clamp, έτσι, για να πιάνει το τηλέφωνο. Είτε το ένα είτε το άλλο, είναι ουσιαστικά δουλεύουν μαγνητικά και ασφαλίζουν μαγνητικά πάνω στην ίδια τη συσκευή. Οπότε αυτό πάει και ασφαλίζει πολύ δυνατά μαγνητικά εδώ πέρα για να μπορέσεις να κλειδώσεις πάνω το τηλέφωνο σου πάνω στο Osmo Mobile 4. Οπότε παίρνεις το τηλέφωνο σου εδώ, βρίσκεις το σημείο που θέλεις να το βάλεις. Εμένα τώρα εγώ το έχω χαλάσει εδώ λιγάκι και δεν κολλάει καλά σε αυτή τη θήκη γιατί είναι και λίγο σαγρέ, αλλά το συγκεκριμένο δαχτυλίδι είναι για θήκες και ουσιαστικά πας και το κολλάς εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση όμως εγώ για το δικό μου τηλέφωνο προτιμώ να χρησιμοποιήσω το παραδοσιακό clamp, το οποίο όμως καλό είναι να το χρησιμοποιήσεις χωρίς θήκη για να μπορέσεις να αγκαλιάσεις το τηλέφωνό σου και μπορείς να το έχεις αυτό μονίμως εδώ πάνω και κάθε φορά που θες να πας να χρησιμοποιήσεις τον gimbal πας απλά και μαγνητικά πάει αυτό και μπαίνει εδώ και ασφαλίζει. Πατάω το κουμπάκι εδώ για να το ανοίξω. Πάνω λοιπόν το gimbal έχει διάφορα πλήκτρα. Έχει εδώ το power, εδώ έχει έναν μοχλό, ο οποίος μοχλός ουσιαστικά μας επιτρέπει να μετακινούμε το ίδιο το τηλέφωνο, rec πλήκτρο και για να βγάζει φωτογραφίες. Και εδώ στο πλάι έχουμε και zoom, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όταν βγάζεις φωτογραφίες ή βίντεο σαν zoom, digital zoom μέσα στην εφαρμογή. Ένα διακόπτης ο οποίος το χρησιμοποιείς μέσα για να κάνεις διάφορα άλλα κολπάκια και από εδώ ουσιαστικά γίνεται η φόρτιση της συσκευής μέσω μιας θύρας USB Type-C. Πατώντας δύο φορές εδώ πάει και κάνει reset και το φέρνει στη σωστή θέση. Το άλλο που μπορεί να δεις είναι ότι μπορεί να το έχεις είτε όρθιο το τηλέφωνο είτε ξαπλωτό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το κάνεις. Με το μοχλό ουσιαστικά εγώ μπορώ να το μετακινήσω για να κάνω τις κινήσεις μου. Το θέμα είναι ότι όταν πας να βγάλεις βίντεο αυτό που κάνει είναι να κρατάει το τηλέφωνο σταθερό πάντα για να έχεις τη σωστή, να μην έχεις κούνημα την ώρα που τραβάς βίντεο. Θα πάω να βάλω λοιπόν εγώ τώρα την εφαρμογή DJI Mimo. Τώρα αυτή εδώ πέρα είναι η βασική εφαρμογή, την έχω βάλει εγώ να κοιτάζει εμένα, αν χρησιμοποιεί την κάμερα του κινητού και εγώ από εδώ πέρα με το μοχλό μπορώ να το μετακινώ και να βλέπω καλύτερα τι συμβαίνει. Ένα από τα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά που έχουν τα προϊόντα της DJI είναι το λεγόμενο Active Track, το οποίο ουσιαστικά εγώ μπορώ να πάω να πάρω, να το βάλω είτε στο πρόσωπό μου, να πάω να σχεδιάσω εδώ πάνω ένα τέτοιο και αυτό θα πηγαίνει αυτόματα για να με ακολουθήσει, έτσι. Έλα, έλα, έλα κάτω εδώ. Εδώ με ακολουθάει. Μπορώ να το βγάλω από το πρόσωπό μου. Ωραία. Μπορώ να πάω να το βάλω σε ένα άλλο αντικείμενο. Να πάρω αυτό εδώ το τηλεκοντρόλ για παράδειγμα. Εδώ. Να πάω πάλι να το καλύψω. Ορίστε. Το κυριότερο είναι το γεγονός ότι μπορείς εσύ να πας και να αρχίσεις να τρέχεις έξω και να τραβάς βίντεο χωρίς το παραμικρόφωνο, χωρίς να υπάρχει αυτή η κίνηση, γιατί πρόκειται για ένα 3-axis gimbal, δηλαδή το οποίο πάει και σταθεροποιεί την κίνηση και στους 3 άξονες, ώστε να μην υπάρχει το shaky footage που λέμε. Έχεις πάρα πολλές επιλογές όμως μέσα από το software. Εδώ ας πούμε στις φωτογραφίες, έτσι, μπορώ να πάω να βγάλω μια φωτογραφία. Μπορώ όμως να χρησιμοποιήσω και gestures controls, βλέπεις εδώ. Το ακουμπάς κάπου και θα βγάλει μια φωτογραφία, πηγαίνεις εκεί και του λες «Έλα, θέλω φωτογραφία, εδώ είμαι». Smile, από μακριά.
και είσαι κομπλέ. Κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις είναι το πανόραμα. Έχει τρεις επιλογές το πανόραμα. Από εδώ, ας πούμε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε το αυτό εδώ που κάνει στην προκειμένη περίπτωση που είναι το stitching, αν και θα πρέπει να είμαι πιο μακριά για να το πετύχει καλύτερα. Γιατί, τι κάνεις εδώ πέρα. Ωραία, θα κάτσω να πατήσω το κουμπί εγώ εδώ. Ξεκινάει το πανόραμα και πάει και βγάζει τρία σημεία, ένα εδώ, ένα δεύτερο εδώ. Και ένα τρίτο εδώ. Και πάει και φτιάχνει μία φωτογραφία στον ίδιο χώρο, κάνοντας πανοραμική λήψη, ενώ εγώ ταυτόχρονα είμαι και στα τρία σημεία εδώ μέσα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο κομμάτι του βίντεο, έχεις πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά στη σταθεροποίηση, με την έννοια ότι μπορείς να πας από εδώ και να διαλέξεις πώς θα διαχειρίζεσαι το gimbal. Για παράδειγμα, αν θα είναι follow mode, μπορώ να πάω εγώ εδώ και να το βάλω στο tilt locked. Μετά έχω το FPV, το οποίο είναι διαφορετικός τρόπος και αυτός που κλειδώνει το... Βλέπεις εδώ πέρα ότι κινείται σε όλες τις πλευρές. Πάντα με διπλό κλικ εδώ φέρνεις το gimbal στην οριζόντια, στην θέση του την αρχική, εκεί πέρα που έχεις κάνει το αρχικό calibration, ας πούμε, και έχεις και άλλες επιλογές εδώ πέρα, πόσο γρήγορα θα γίνονται το zoom, γιατί ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να κάνω zoom εδώ digital, από εδώ με το κουμπάκι που έχει εδώ στο πλάι, και κάνει digital zoom. Και έχεις επίσης και τη δυνατότητα από τις επιλογές να κάνεις timelapse, hyperlapse, αντίστοιχα. Πας και ρυθμίζεις ένα σημείο εδώ, τέσσερα σημεία, έτσι. Από εδώ θα ξεκινήσεις. Βάζεις το πρώτο σημείο εδώ, βάζεις το δεύτερο σημείο εδώ, βάζεις το τρίτο σημείο εδώ και βάζεις το τέταρτο σημείο εδώ, λέω τώρα εγώ. Εντάξει, οπότε πόση ώρα θα κρατήσει, κάθε πόση ώρα θα τραβάς φωτογραφίες είναι εδώ πέρα και πόση ώρα θα είναι το συνολικό βίντεο. Θα φτιάξω ένα βίντεο ενός λεπτού και θα τραβάει φωτογραφίες κάθε ένα δευτερόλεπτο που λέει ο λόγος. Και θα αρχίσει αυτό τώρα να κινείται στην διαδικασία της κίνησης που του είπα εγώ και να βγάζεις φωτογραφίες. Το μπορείς να το βάλεις, ας πούμε, και να βγάλεις ένα κινούμενο βίντεο, αυτά τα ωραία που βλέπεις, ας πούμε, που κινείται η θάλασσα στον ωκεανό ή το ηλιοβασίλεμα και πώς ακολουθεί ταυτόχρονα κινείται και η κάμερα, η οποία σιγά σιγά περιστρέφεται να φτάσει από το ένα σημείο, το αρχικό σημείο, ας πούμε, που της έβαλα, που της είπα εγώ, μέχρι το τελικό σημείο. Βλέπεις εδώ πέρα πώς κινείται, μέχρι το τελικό σημείο που της είπα, θα το σταματήσω εγώ εδώ. Οπότε έχεις πάρα πολλές τέτοιες επιλογές για να φτιάξεις να κάνεις το gimbal όχι μονάχα για να τραβάς βίντεο με φοβερή σταθεροποίηση, αλλά και να βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες με μορφή βίντεο πάντα που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Αυτά είχα να σας πω για το DJI OM4 Osmo Mobile 4. Πολλές επιλογές, πάρα πολλά πράγματα για να κάνεις με το κινητό σου και να αναβαθμίσεις τα βίντεο και τις φωτογραφίες σου με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι μόλις τελειώσεις τη δουλειά σου, έτσι, δεν χρειάζεται να ψάχνεις να το βγάλεις, να το κάνεις και τα σχετικά. Παίρνεις το τηλέφωνο, το βγάζεις από εδώ πέρα από το μαγνήτη, παίρνεις το gimbal, το κλείνεις από εδώ. Ωραία. Το μαζεύει γιατί μαζεύει πάρα πολύ εύκολα. Και είσαι έτοιμος να φύγεις και δεν χρειάζεται να ανησυχήσεις ποτέ ξανά για να κάνεις σωστό calibration και balance του τηλεφώνου, γιατί όπως το έχεις μπορεί να το έχεις πάντα έτσι με αυτό εδώ πέρα το μαγνήτη εδώ πάνω που γράφει The Future of Possible Osmo DJI, πάντα στο ίδιο σημείο χωρίς να ανησυχείς ότι θα το βάλεις σωστά το τηλέφωνο την επόμενη φορά που θα το βάλεις πάνω στο gimbal. Πας, βάζεις, ανοίγεις, γράφεις. Αντί για.